φως της τρίγης το σέμνομα και των θαυμάτων πηγή εδείχθης τρεις όρβριε ας ενδοκιμασίαν εν Χριστώ υπομείνας δόξη Χριστώ το Θεό. Σωθήνε τα στιχά. Φύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε λέησον. Στην Αγία Σαχράντη υπερευλογημένη εν δόξου. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπορθέας. Αν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Υιός αθάνατος. Ελέησον ημάς τον ημάς Άγιος ο Θεός Άγιος ισχυρός Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς ως Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και ελέησον ημάς δύναμη Αγίος αθάνατος ελέος Κύριος Φωτή είναι δια του θανάτου καταργήσει τον αφαντός τους την ένοχη σαν πόθεν όφιλε κατά πάντα της αδερφής τα προς τον Θεόν εις το ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής δυνατή της περαζομένη γιατί το αναγνώνται και πάντοι κυρίες της Φιλίππου. Και ρώτα τους με αυτά θα τους λέγω, τι να με λέγω στην άνθρωπη τον νιό του ανθρώπου. Η δε είπον, η μένει ο Άνης τον Βαπτιστή μου. Άλλη δε Ηλία, νέτερ δε η Ερεμία, νιένα των προφητών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμείς δε τι να με λέγεται είναι. Αποκριθείς δε Σίμων πέρα. Μακάριος η Σίμων Βαριονά, ότι σ' άρκτια μου καπεκάλυψε έχει αλλά πατήρμα της ουραυτής. Και δώσου στα στήσεις βασιλείας του νόμου. Σάνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόν. Κύριε ελέησον. Της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόν. Ιδιώσον ημάς. Και πάλι Άγιος ο Θεός ημών. Η χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος επί το παρόν της αιστείδε και βλόξον ημάς και του είδου του το προσαγιασμόν και τελείωση του αγγλικού συστηρίου. Σήμερα ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Ψυχά τα βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία. Ψυχά τα βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον τη φωτός η Εκκλησία ανελήφθη απαντάς οταγωγούς τους πιστούς ενώες φώτες κραυγάζομεν τούτων των επί των χερουβήμ εποχούμενος και υπό των σεραφείμ ανυμνούμενος. Ο των Σολομώντα διδάξας οικοδομή σε οίκον τη σύ μεγαλειότητη. Της Θεός μέρος ημών Αγίοι Σταυμαστός, Παναστάσεις Μητροπολιστάτης, των Λατρουγόνων Αργύρων Κοσμά Καδαμιανού, του Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακώνης Στεφάνου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Τεράποντος και πάντων των Αγίων, του Χριστέω Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τι ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέω Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και το ενδιαφέρον του Διοικητού του Ιδρύματος των Χρονίων Παθήσεων, ενός Ιδρύματος του οποίου η προσφορά είναι μεγάλη στην τοπική μας κοινωνία, ενός Ιδρύματος
για το οποίο το κράτος μας ξοδεύει πολλά χρήματα, για να περιθάλπτουν σε αυτό μέσα αυτά τα πρόσωπα που δεν μπορούν να κινηθούν στην ζωή. Τα ανιάτως νοσούντα, εκείνα που δεν έχουν θεραπευτεί, δεν θεραπεύονται, ή που είναι μόνα τους και δεν έχουν κανένα. Σε αυτό το ίδρυμα προπολώνεται ο τότε διοικητής του Ιδρύματος, είχε φτιάξει το μικρό αυτό προσκυνητάρι, εκκλησάκι, παρεκκλησιάκι, όπως θέλετε να το πείτε, στο όνομα του Αγίου Θεράποντος. Ο Άγιος Θεράπων για να θεραπεύει και να ενισχύει προς την θεραπεία και να φωτίζει και τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζονται και όλους εκείνους οι οποίοι προσφέρουν και κοπιάζουν. Φωτίζει το μυαλό και την καρδιά να αισθάνεται να παίρνει δυνάμεις για να μπορέσει έτσι να συνεχίσει τον αγώνα ο καθένας από το χώρο που βρίσκεται και από τον τόπο που βρίσκεται. Ευχαριστίας στον διοικητή του Ιδρύματος, σε λίγο χρονικό διάστημα από το που έχει αναλάβει, να ολοκληρώσει αυτή την επιθυμία, η οποία είναι επιθυμία όλων μας. Αλλά ο χρόνος δεν επέτρεπε να το τακτοποιήσουμε, ή οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν, ή οτιδήποτε άλλο δεν επέτρεψε. Τώρα κάνουμε τα θερανίξια του Ναού του Αγίου Θεράποντος, ενός ευλογημένου τόπου και ευλογημένου χώρου. Τον ευχαριστούμε τον διοικητή για τον κόπο, όλο το προσωπικό που κατέβαλε τις δυνάμεις του και προσέφερε όλους εκείνους οι οποίοι είχαν την καλοσύνη να συνδράμουν για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό και να φτάσει. Ο οποίος είναι Θεσσαλός και κατάγεται από εδώ από τα μέρη μας και υπηρετεί στην Καστοριά. Και τον Θεσσαλιότητος κύριο Ήρυλο, ο οποίος είναι και αυτός μισόθεταλός, αφού την περισσότερη ζωή του την έχει περάσει και στην Ιταλία. Τον κύριο Δήμαρχο Τρικάβερο, της Αρχή. Άγιε Τρίκης και Σταγών, Άγιε Καστορίας, Άγιε Θεσσαλιότιδος, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Βουλευτής του Νομού Καρδίτσας, κυρία Σκόνδρα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, σεβαστό ιερατείο, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σημερινή σας παρουσία στα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντος του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων. Σεβασμιότατε, Άγιε Ποιμενάρχα της Θεοσόστου του Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών, κύριε και κύριε Αλέξιε, σας ευχαριστώ θερμότατα γιατί ανταποκριθήκατε στην παράκλησή μου, την οποία κάνατε αποδεικτή πριν από 3 μήνες που είχαμε μια συνάντηση, και αποδεχθήκατε την πρότασή μου για να τελέσετε τα θυρανίξια του Ιδρυματικού Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντος, που σήμερα πλέον είναι γεγονός. Τα θυρανίξια και με την παρουσία των 2 Αγίων Ιερουχών στις ανάγκες όλων μας. Για να βγει το θεραπευτήριο και το έργο του προς τον κόσμο, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος για το σημαντικό. Πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντος του Θεραπευτήριου Χρονίου Παθήσεων Τρικάλων με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης και Σταγών του κ. Αλεξίου και με την μεγάλη χαρά και τιμή που μας έδωσαν οι παρουσίες και 2 ακόμη Μητροπολιτών, του Μητροπολίτη Καστοριάς, του κ. Σεραφείμ και του Μητροπολίτη Θεσσαλιότητος και Φανάρου του κ. Κυρίλου. Και φυσικά των αρχών, του Δημάρχου, του εκπροσώπου του κ. Αντιπεριφερειάρχη και των στρατηγικών και πολιτικών αρχών εδώ της περιοχής μας. Για μας είναι μια μεγάλη ημέρα, είναι μια μεγάλη γιορτή σημερινή. Γιορτάζει το θεραπευτήριό μας, άνοιξαν οι πύλες στην κοινωνία των Τρικάλων και θέλουμε την κοινωνία των Τρικάλων μέσα στο θεραπευτήριο, κοντά μας, όλους τους φίλους του θεραπευτηρίου, τους ευεργέτες, τους δωρητές, να είναι κοντά μας για να βλέπουν το σημαντικό έργο που επιτελείται σε αυτό το πολύ σπουδαίο κρατικό προνοιακό ίδρυμα, το οποίο πραγματικά είναι ένα καμάρι για την πρόνοια που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα.